την 31η του μηνός Αυγούστου, η ανάμνηση της καταθέσεως και στη μία ζώνη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, εν το σεβασμίο αυτής οίκου, το όντι εν της κακοπρατής. Σύμφωνα με μία αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, την στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Παναγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Εβραίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά που περνούσαν από γενεά σε γενεά, μέχρι που οι Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα ευσεβές τέχνασμα κατά την βασιλεία του Λέοντος του Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην Επισκοπή της Ζήλας κοντά στην Αμάσια του Πόντου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία προς Δυσμάς, στη συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανα του Σωτήρος. Πολλά χρόνια αργότερα, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του Έκτου του Σοφού, Ζωή, υποφέρουσα βαριά από πνεύμα κάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπεύονταν αν έθετε πάνω της στη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε τη σωρό, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούρια και λαμπρή, ώστε να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράτορας την είχε αποθέσει στην θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας, λέον, ασπάστηκε με ευλάβεια το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο Ιεράρχης ξεδίπλωσε την ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι εδόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στην σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσά νήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάνης, αφού νίκησε τον Ισαάκ δεύτερο άγγελο, πήρε το σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου όπου τιμάται έως σήμερα αναδίδοντας γλυκία ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα, τα οποία έβάστασαν το Δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου, παραμένει για όλους τους πιστούς αραβόνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περισσώζουν όλα τα κινήματα της σαρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, της πανυπεράγνου Παρθένου και Μητρός, έτσι ώστε να κρυθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίο. Αμήν. Ότι